Κοινωνικού Κέντρου Μεγαλόπολης ο Πολύβιος. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας στη σημαντική αυτή ημερίδα που διεξάγεται σήμερα με θέμα το λιχνίδι. Το εθνικό μας καύσιμο χθες. Αύριο τι. Τελικά τον θέλουμε το λιχνίδι. Ναι ή όχι. Αν ναι, σε τι ποσοστό και πώς τον στηρίζουμε. Ανακοίνωση στις 19 και τα στοιχεία για φέτος δείχνουν ότι θα πέσει κάτω από τις 15. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Έγινε με σχέδιο που δυστυχώς συνεχίζεται για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα. Η βελτιοποίηση του σχεδίου γίνεται με πολλούς τρόπους. Ο βασικότερος όμως είναι η συνειδητή αγνόηση των όσων ορίζουν οι νόμοι για την κατάρτιση του μακροχρονίου ενεργειακού σχεδιασμού και κατά επέκταση του καθορισμού του μείγματος καυσίμου. Από εδώ πηγάζει το κακό. Εάν η πολιτεία είχε σταθεί στο ύψος των ευθυνών και είχε καταρτήσει το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, με βάση τον τροφολογισμό και την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δεν θα είχαμε φτάσει στο σημείο του εκτοπισμού και της απαξίωσης του λιγνίτη. Η χώρα χρειάζεται, πρώτον, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Δεύτερον, την εξασφάλιση χαμηλών τιμών στον καταναλωτή. Και τρίτον, την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς, ως ΕΤΒΗ, με πολύ μεγάλο σεβασμό προς όλους, όσους ασχολούνται κατά καιρούς με τα πολύ κρίσιμα ζητήματα του μακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασμού και του μείγματος καυσίμου, βλέποντας την πολυπλοκότητα του ζητήματος, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις. Η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι η αξιοποίηση του εθνικού μας καυσίμου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε την απαξίωση και τον εκτοπισμό του από ξένα εισαγόμενα καύσιμα. Κυρίες και κύριοι, δεν βλέπουμε τις άποψεις εχθρών του λιγνίτη, ούτε είμαστε εναντίον της ανάπτυξής τους. Απέναντίας, ανήκουμε σε αυτούς που υποστηρίζουν την ανάπτυξή τους. Όμως σαφέστατα είμαστε ριζικά αντίθετοι στην άναρχη και χωρίς σχέδιο όπως έγινε, εξαπλώσή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΤΕ και τους συναδέλφους όλους για το θερμή φιλοξενία και το ζεστό κλίμα με το οποίο με περιέβαλαν χτες το βράδυ. Δεύτερον, να δώσω συγχαρητήρια στην ΕΤΕ για αυτή την ημερίδα και τρίτον στον πρόεδρο της ΕΤΕ για την εισήγηση που μας παρουσίασε και για το πνεύμα που μας παρουσίασε αυτή τη εισήγηση. Ιδιαίτερα σε αυτά που είπε στο τέλος, ότι κάνει έκκληση σε όλους να σταθούμε στα προβλήματα και να στεκόμαστε στα προβλήματα, η ΔΕ είναι εθνικό κεφάλαιο και πρέπει έτσι να την αντιμετωπίσουμε. Δεν προσφέρεται για αστείες αντιπαραθέσεις. Θα είναι εγκληματικό. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές προσεγγίσεις μπορεί να υπάρχουν. Μακάρι να επιτευχθεί η μέγιστη σύνθεση. Αλλά μακριά από τη ΔΕΗ οι στήρες αντιπαραθέσεις. Και λέω από την αρχή, πράγματι η ΔΕΗ βρίσκεται στη δυσκολότερη φάση της ιστορίας της. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχουμε δύο εξελίξεις. Η μία είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και η δεύτερη είναι οι πολιτικές των μνημονίων. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια προσδιορίζονται από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι η κλιματική αλλαγή, είτε πραγματική είτε με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή, γιατί όπως καταλαβαίνετε και στην Ευρώπη υπάρχουν συμφέροντα και εθνικά συμφέροντα και ιδιωτικά συμφέροντα και επιχειρηματικά συμφέροντα που προσπαθούν να επιβάλλει το κάθε ένα από αυτά τις δικές του επιλογές ώστε να κερδίσει. Και το δεύτερο έχει επικρατήσει μια πολιτική, ας με επιτραπεί, σε κάποιο βαθμό δογματική, ότι τα πάντα θα τα λύσει η αγορά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει, αντί να θεωρήσουμε την αγορά ως εργαλείο για να πετύχουμε κάποιους στόχους, παραδείγματος χάρη την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, η αγορά έχει αναγορευτεί σε αυτό σκοπό. Πρώτα η αγορά και ύστερα βλέπουμε το αποτέλεσμα. Αυτό το βλέπουμε το πιο σκληρό τρόπο στη χώρα μας, όταν έρχονται να μας επιβάλλουν, έγινε, δεν έγινε, σε ποιο βαθμό έγινε, πόσο επιτυχημένα διαπραγμάτευση, αυτό το κρίνει ο καθένας, θα μας επιβάλλουν αυτή τη βίαιη προσαρμογή που είναι πρωτοφανής για τα παγκόσμια δεδομένα. Μέσα σε 3 χρόνια η επιχείρηση καθετοποιημένη
να χάσει το 45% από την πελατεία της και να περιοριστεί οπωσδήποτε η παραγωγή της στο κάτω από το 50%. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, προσδιορίζουν το πλαίσιο στο οποίο είναι υποχρεωμένοι να κινηθεί η ΔΕΗ. Και είναι τελείως λάθος, το κάναμε όλοι μας, στον ένα ή στον άλλο βαθμό στο παρελθόν, να αποστρέφουμε το μυαλό μας από το νου μας από αυτή την πραγματικότητα και να λέμε εντάξει, αυτά λένε οι Ευρωπαίοι, εμείς θα κάνουμε άλλα πράγματα, θα καθυστερήσουμε, θα κάνουμε μάχη οπισθοφυλακών, θα παίζουμε αυτό που λέμε καθυστέρηση γενικά. Όχι, θα πρέπει να τα πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη και αντί να τρέχουμε εκ των υστέρων να μαζεύουμε πράγματα και καταστάσεις όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, να προτρέχουμε εμείς. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να σταματήσουμε σαν ΔΕΗ την λιγνητική παραγωγή, βέβαιως όχι. ΔΕΗ λοιπόν, συνεχίζοντας τη δραστηριότητά της στη λιγνητική παραγωγή, εξυπηρετεί, επιτελεί εθνικό έργο, εθνική αποστολή. Αυτό πρέπει να αναγνωριστεί από την πολιτεία. Δεν το κάνει με στενά επιχειρηματικά κριτήρια. Ας σκεφτούμε όλοι, επειδή και εδώ είναι μια λιγνητοφόρος περιοχή όπως και το Λεμαίδα, ότι σταματάει ξαφνικά η ΔΕΗ τη λιγνητική δραστηριότητα. Σκέφτεται σαν επιχειρηματίας, ο οποίος κοιτάει να βγάλει μόνο κέρδη και λέει, τα κλείνω ρε παιδιά, τι κόστος έχει να ξανακαλύψω τα ορυχεία, να σταματήσω, να απολύσω, να δώσω κίνητρα, τι θα κάνω, τι θα γίνει, για πέστε μου, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Ξέρετε που έφτασε τώρα αυτές τις μέρες και μάλιστα θα ζητήσω από τα στελέχη μας να αρθογραφήσω πάνω σε αυτό και να πούμε στον κόσμο τι έγινε. Ήδη το είπα χτες στο Συμβούλιο Διεύθυνσης. Ξέρετε, αυτό το διάστημα αυξήθηκε η ζήτηση και αν δεν υπήρχε ο λιγνίτης, η κιλοβατόρα θα είχε εκτεναχθεί και η οριακή τιμή του συστήματος σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα από ό,τι είναι τα σημερινά. Είναι 15 λεπτά. Ίσως να πάμε, δεν ξέρω και εγώ πόσους. Ή μάλλον θα πάμε σε ολιγοπόλιο. Προφανώς σε ολιγοπόλιο θα πάμε. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, λέει ο Κώστας ο Μανιάτης, γιατί ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Με συγχωρείτε. 50%. Πού να το βρούμε το 50%. Ας πούμε λοιπόν και υποθέσουμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα από την χθεσινή απόφαση, την προχθεσινή απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, στην οποία θα αναφερθώ. Σε αυτό που ελέγχει προηγουμένως Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός. Η μερίδα πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του ενεργειακού τομέα, της ΔΕΗ, αλλά και των Δήμων που φιλοξενούν μονάδες ΔΕΗ. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται και θα ληφθούν τόσο σε εθνικό, όσο και ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, επηρεάζουν και θα επηρεάσουν την πορεία της ΔΕΗ αλλά και όλης της χώρας. Ο ενεργειακός τομέας είναι στρατηγικής σημασίας. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι η ενέργεια ως δημόσιο αγαθό θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του κράτους για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εθνικής ασφάλειας. Αυτή η δέσμευση προβλέπεται να περιβληθεί και συνταγματική προστασία στη σχεδιαζόμενη συνταγματική αναθεώρηση. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και οι επιμέρους αποφάσεις που λαμβάνονται σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που βλέπω και τον συνάδελφο βουλευτή εκ Φλωρίνης να έρχεται εδώ, που δείχνει ότι το ζήτημα του λιγνίτη δεν είναι μόνο τοπικό για την Μεγαλόπολη, αλλά κύριε πρώην βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, πρώην Δημάρχη, πρόεδρε της ΔΕΗ, μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στελέχη, κυρίες και κύριοι.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω όλους από καρδίας για την τιμή που μου κάνατε να κάνω χαιρετισμό σήμερα εδώ, στην ημερίδα που διοργανώνει η ΕΤΕ, και να πω πάνω απ' όλα ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί δείχνεται ότι υπάρχει ένας πραγματικός προβληματισμός, ο οποίος βέβαια ο προβληματισμός φαίνεται από την διαβούλευση που γίνεται πάνω στο θέμα του Λιγνίτη, και σε αυτές τις δύσκολες εποχές το σημαντικότερο που πρέπει να κάνουμε είναι να μπορούμε να καθόμαστε σε ένα τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Ο Λιγνίτης όλοι γνωρίζουμε ότι είναι το εθνικό καύσιμο. Έχουν γίνει λάθη, πολλά, παραλήψεις, βάζοντας μέσα βέβαια και τη δική μου παράταξη, την οποία εγώ εκπροσωπώ σαν βουλευτής Αρκαδίας και σαν αναπληρωτής γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε εκεί. Ειδικά αυτή την εποχή που μιλάμε για την μεταλιγνητική εποχή, αυτό που νομίζω ότι όλοι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι όσο και να μιλάμε για αυτή την εποχή, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει ο λιγνίτης να απαξιωθεί. Και αυτό οφείλουμε εμείς να το δείχνουμε όχι μόνο στα λόγια, αλλά και με πράξεις. Και αυτό το λέω και απευθυνόμενος και στο φίλο συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που ξέρω ότι έχει όλες τις καλές προθέσεις, αλλά Γιώργο, από δεσμεύσεις έχουμε χορτάσει και βάζω και το δικό μου κόμμα μέσα, έτσι, για να είμαι πολύ ξεκάθαρος. Επομένως, με βάση το μέλλον που προαλήφεται στον χώρο της ενέργειας, θεωρώ ότι αυτό που πάνω απ' όλα χρειάζεται είναι ένας εθνικός σχεδιασμός. Από χρόνια πολλά σήμερα να καλωσορίσουμε τους φιλοξενούμενους, τον πρόεδρο της ΔΕΗ, τους συνδικαλιστές, τους διευθύνοντες συμβούλους. Ο Κώστας έτσι κι αλλιώς δεν νιώθει ως φιλοξενούμενος. Φιλοξενούμε εδώ στην Αρκαδία όλους εμάς, στη Μεγαλόπολη όλους εμάς. Λίγες μέρες όταν ο Κώστας ο Μανιάτης μου ζήτησε να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία, δεν περίμενα ότι η εισήγηση θα είναι στο ίντερνετ 10 μέρες πριν την διαδικασία. Ακόμα πιο σημαντικό ήταν ότι μπορούσα να καταλάβω μια διαφορετική οπτική όταν ξεκαθαρίζει ένα συνδικαλιστικό όργανο ότι δεν υπάρχουν ιδανικές λύσεις, αλλά υπάρχουν λύσεις τις οποίες μπορούμε να βρούμε με τις δεδομένες συνθήκες. Και έτσι Κώστα, κάνω μια διαπίστωση ότι σήμερα μια μέρα μετά την πώληση του ΑΔΜΙΕ δεν υπάρχουν εντάσεις, δεν υπάρχουν φωνές, δεν υπάρχουν καταγγελίες, όπως γινόταν παλιά, αλλά οριμότητα για να μιλήσουμε, είναι ένα θετικό βήμα. Εγώ έτσι το λέω. Ως ένα θετικό βήμα. Δεν ήρθατε εδώ πέρα για να δείχνει ο ένας το δάχτυλο ποιος θέλει πιο πολύ. Εσείς ξέρετε πολύ καλύτερα τι έχει συμβεί. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ του έδειξες πραγματικά την αρκαδική φιλοξενία, και μου έκανε την τιμή να μιλήσω, να με αναφέρει δύο φορές. Εγώ δεν ήρθα εδώ για να δικαιωθεί κάποιος. Σήμερα δεν έρχεται κάποιος για να δικαιωθεί και να δικηθεί. Όμως, πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται και τι συμβαίνει. Εσείς ξέρετε καλύτερα. Θα κάνετε τον απολογισμό ο καθένας προσωπικά. Ξέρετε καλύτερα από εμάς και ζείτε καλύτερα από εμάς την ΔΕΗ. Ξέρετε ποιες ήταν οι λύσεις οι σωστές. Όχι πάντα οι σωστές, για να είμαστε ειλικρινείς, σε αυτό, οι ιδανικές λύσεις μέσα από τις δυσκολίες. Αλλά ποιες ήταν οι λύσεις τότε. Κοιτάξτε, αν είναι να κάνουμε μετασχηματισμό της ΔΕΗ στο 50% έχει γίνει ήδη. Με την πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, έχουμε ψηφίσει. Ως μου είναι το Βελίδιο, έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, η νέα κυβέρνηση.
ως πλειοψηφία, όχι το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ. Το σχέδιο ήταν μια διαφορετική πρόταση, ότι να αξιολογήσετε εσείς αν ήταν καλή ή όχι. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Δεν μπαίνει αυτή τη στιγμή. Σήμερα όμως πρέπει να ξέρουμε ότι μέχρι το 2019, γιατί κάποιος να αναλάβει το λιχνίδι, πρέπει να δούμε ποιος θα είναι. Θα υπάρχει ΔΕΗ. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα σήμερα. Και σε αυτό να συμφωνήσουμε. Όμως το 2019, μέχρι το 2019, πρέπει να ξέρουμε τι έχει συμβεί. Η παραγωγή από το 75%, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, δεν είμαι, θα πάει στο 50%. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Δεν είναι μικρή ΔΕΗ. Το δεύτερο είναι οι πελάτες από 92% πελατεία της ΔΕΗ από 92% θα πρέπει το 2019 να πάει στο 50%. Θέλουμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να βάλω σαν συμβολή και τις δικές μας τις θέσεις για αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα της ενέργειας και του λιγνίτη. Κυρίες και κύριοι, το γνωρίζετε, από τη συνθήκη του Μάστρικτ και μετά, οι εξελίξεις καθορίζονται από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Όλα τα κόμματα του Ευρωμονόδρομου, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα, του ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ οικολόγουν σήμερα, διαμόρφωσαν το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και υλοποιούν την πολιτική της απελευθέρωσης που μας έφερε εδώ και βέβαια μας πάει στα ακόμα χειρότερα. Μέχρι το 2020, το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να μειωθεί στο 50% μέσω των νόμων. Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική και πολιτική αγορά επίσης θα μειωθεί στο 50%. Βεβαίως μεθοδεύεται και ετοιμάζεται και η μεταφορά ποσοστού μετοχών της ΔΕΗ στο υπερταμείο. Στις αρχές Αυγούστου φέτος του 2016 ψηφίστηκε με τη διαδικασία του κατεπήγοντος ο νόμος που θωρακίζει και διασφαλίζει για δεκαετίες τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μερίδα την οποία διοργανώνει η Ένωση Τεχνικών Συνεργασιών. Το πρώτο και βασικό ερώτημα στο οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι είναι το εξής. Πρέπει να υπάρχει εθνική ενεργειακή πολιτική η οποία να αξιοποιεί σε κάθε χώρα και συνεπώς και στη δική μας τις ιδιαίτερες συνθήκες, δυνατότητες που υπάρχουν. Η απάντηση νομίζω πρέπει να είναι αυτονόητα. Ναι, πρέπει να υπάρχει. Ο λιγνίτης είναι το εθνικό κάψιμο στη χώρα. Η απάντηση είναι και πάλι ναι. Τι έχει συμβεί όμως, κυρίες και κύριοι, σε 10 χρόνια ο λιγνίτης έχει πέσει το 30-35%. Έχει μειωθεί δηλαδή πάρα πολύ σημαντικά. Τι λέει η πρόσφατη μελέτη του ΑΔΜΙΕ, για την οποία δεν άκουσα να μιλήσει κανένα τώρα, ότι το 2023 από 50, η ΑΠΕ θα είναι το 56%, ο λιγνίτης το 14%. Αυτό λέει η ίδια η μελέτη του ΑΔΜΙΕ. Παρότι η Ελλάδα μείωσε τους ρήπους της κατά 31%, ήταν ο στόχος ήταν 6,5% και τη χρήση λιγνίτη κατά 40%. Εγώ θα ξεχώριζα τους λόγους σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν λόγοι που θα μπορούσαμε να τους πούμε εξωτερικούς. Δηλαδή η χαμηλή ζήτηση δεν έχει να κάνει με κάτι που θα μπορούσαμε να το ρυθμίσουμε, δεδομένου ότι είμαστε μια χώρα σε κρίση από το 2008 και άρα ήταν αναμενόμενο, πέραν του ότι η ζήτηση γενικώς είναι σε χαμηλά επίπεδα σε όλη την Ευρώπη. Ζούμε μια ύφεση ευρωπαϊκή. Τις ιστορικά χαμηλές τιμές πετρελαίου που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα επίσης δεν μπορούμε να τις επηρεάσουμε, δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Και κατ' επέκταση την αύξηση των εισαγωγών της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι λογικό, όποιος θέλει να βγάλει κέρδη,
επιλέγει τη χαμηλότερη τιμή για να αγοράσει και τη μεγαλύτερη τιμή για να πουλήσει. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που τα κάναμε μόνοι μας, ενώ σαν ελληνικό κράτος, σαν ελληνική πολιτεία. Η πολύ μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ, η οποία θα μου επιτρέψει λίγο παρακάτω να σας πω σε τι νούμερα έφτασε, εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, ανέτεια γρήγορα και με μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για τον Έλληνα καταναλωτή. Δεν υπήρχε κανένας λόγος ενδεχομένως αυτό να γίνει τόσο γρήγορα. Κύριε Πρόεδρε της ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε της Γενόπ ΔΕΗ, αγαπητοί καλεσμένοι, φίλε Κώστα Βανιάτη, αγαπητέ μου φίλε μου παλιά, σε συγχαίρω για την πρωτοβουλία αυτή, για την τόσο σημαντική πρωτοβουλία, για την τόσο σημαντική ημερίδα να γίνει τόσο μεγαλόπολη και εύχομαι και σανότερα. Εκπροσωπώντας και τον Περιφερειάρχη, τον Αντώνη τον Πέτρο, ο οποίος σήμερα λόγω κάποιου προβλήματος δεν μπόρεσε να βρεθεί εδώ και μεταφέρω τον χαιρετισμό του, θέλω να σας καλωσορίσω καταρχάς εσάς τους φιλοξενούμενους στην Αρκαδία, στην μυθική Αρκαδία, στην ιστορική Αρκαδία, στην όμορφη Αρκαδία, που πέρα από τις ομορφιές της, πάνω απ' όλα έχουν όμορφη καρδιά οι άνθρωποι και χαίρονται εδώ πραγματικά να φιλοξενούν και θέλουν πάλι να έρθετε και να ξανάρθετε με πολύ χαρά να σας ξαναδούμε εδώ. Άκουσα με πολύ προσοχή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν μέχρι τώρα και πραγματικά και προβληματίστηκα και χάρηκα και λυπήθηκα. Είναι έτσι ανάμεικτα τα συναισθήματα τα οποία μου άφησε αυτή η συζήτηση η οποία έχει γίνει μέχρι τώρα. Απεδείχθη για μια ακόμη φορά ότι ο λιχνίτης είναι το εθνικό μας προϊόν. Απεδείχθη ότι ό,τι έχει γίνει στη χώρα για την ανάπτυξη της χώρας τα χρόνια αυτά έχει γίνει από το λιχνίτη. Απεδείχθη όμως και από την άλλη πλευρά ότι ότι ο λιχνίτης αυτή τη στιγμή βάλεται από παντού και φταίνε πολύ γι' αυτό. Απεδείχθη ακόμα ότι μόνο στο λιχνίτη μπορεί να στηριχτούμε, διότι όλες οι άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είτε αυτό λέγεται νερό, είτε λέγεται ήλιος, είτε λέγεται αέρας, είτε λέγεται φυσικό αέριο, είτε λέγεται εισαγόμενη ενέργεια, σε αυτές δεν υπάρχει εγγύηση για τίποτα. Γιατί μπορεί να μην βρέξει, μπορεί να μην φυσήξει, μπορεί να μην έχουν ηλιοφάνεια, μπορεί να μην μας δίνουν ρεύμα οι γείτονές μας ή μπορεί να έχουμε ένα επεισόδιο στην Ουκρανία και δεν έχουμε φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη να στηριχθεί ο λιχνίτης. Και εμείς σαν περιφέρεια θα είμαστε συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή. Γιατί ο λιχνίτης εξασφαλίζει και τον ενεργειακό εφοδιασμό και τιμή καλύτερη και το περιβάλλον. Εγώ θυμάμαι την Μεγαλόπολη πριν από 20 χρόνια, ήταν πολύ άσχημη η κατάσταση εδώ. Η ΔΕΗ όμως, με διάφορες πρωτοβουλίες που πήρε, έχει κατορθώσει πλέον το περιβάλλον της Μεγαλόπολης είναι πολύ καλύτερο και όπως άκουσα και με πολύ καλά από τον πρόεδρο, ότι τεχνολογίες προχωράνε και μπορούμε να βελτιώσουμε κι άλλο ακόμα το περιβάλλον εδώ στη Μεγαλόπολη. Η ΑΠΕ, είπαμε για τις ΑΠΕ. Δεν μπορεί να ξεφύγουμε, η ΑΠΕ πρέπει να γίνει. Όσο μπορεί να βοηθήσουν. Αλλά δυστυχώς έγιναν με υπερβολικές τιμές για τον καταναλωτή και για τη ΔΕΗ που την πληρώνει και επίσης έγιναν και άναρχα σε όλη αυτή την περιοχή. Δεν θέλω να σου κουράσω άλλο. Θέλω να πω το εξής, ότι δεν το συζητάμε ότι το λιχνίτης είναι για μας εθνικό προϊόν και πρέπει να παλέψουμε να παραμείνει ο λιχνίτης σε ένα ποσοστό 35, θέλετε 40. Εμείς προσπαθούμε για το αδύνατο να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό. Ας πετύχουμε ένα ικανοποιητικό νούμερο. Συγχρόνως όμως, για εμάς στην Αρκαδία, ειδικά στην Μεγαλόπολη, ο λιχνίτης είναι ένα απαραίτητο συστατικό της ζωής μας. Γιατί αν δεν υπήρχε το εργοστάσιο της Μεγαλόπολης, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, δεν θα υπήρχε η μισή Αρκαδία πληθυσμιακά. Γιατί εδώ δουλέψανε τόσες χιλιάδες κόσμος, τόσες χιλιάδες συνταξούχοι, δουλεύουν ακόμα από ό,τι άκουσα 1.200-1.300 άνθρωποι. Πέρα από αυτά είναι και όλα τα άλλα επαγγέλματα τα οποία είναι δίπλα. Ο Κουρέας, ο Μανάλης, ο Μαγκάλης και όχι μόνο στην Μεγαλόπολη. Και στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα και στην Κηρία και ειδικά περιοχές της Αρκαδίας όπως από την Κορτινία είναι πολλοί εργαζόμενοι εδώ. Άρα λοιπόν ένας δεύτερος λόγος πρέπει να στηρίξουμε εμείς εδώ οι τοπικοί παράγοντες στο λιχνίτη είναι το τοπικό μας συμφέρον. Και το τρίτο, το ανταποκριτικό τέλος, το οποίο παίρνουμε από τη ΔΕΗ. Η οποία η ΔΕΗ μας το δίνει τόσα χρόνια, δυστυχώς κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πρόβλημα για καθυστέρηση. Έχουμε να πάρουμε από το 12 χρήματα, όπως ξέρετε.
Και επειδή πρέπει να ετοιμάσουμε την μεταγενετική εποχή, εάν δεν πάρουμε χρήματα, είναι από παραγωγή 12, κύριε Πρόεδρε. Από την παραγωγή του 12 έχουμε να πάρουμε. Το ΕΑΠ. Άλλοι, από το 14 το κράτο. Από το κράτο να πάρουμε το 14, το δημοσίων επενδύσεων, η ΔΕΗ. Εγώ δεν είπα. Αλλά πιστεύω ότι αν δεν πάρουμε τα χρήματα αυτά, δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε τη μεταγενετική εποχή, την οποία θέλουμε πολύ να την προετοιμάσουμε. Δεν τολμάμε όμως να προχωρήσουμε σε κάποιο μεγάλο έργο, γιατί δεν υπάρχουν τα χρήματα. Έχουμε μόνο τα χαρτιά. Τα δικαιούμαστε. Δεν έχουμε τα χρήματα όμως. Αυτά θέλω να πω. Εύχομαι η σημερινή μερίδα να είναι μια απαρχή για μια δικαίωση του Λιχνίτη. Εύχομαι όλοι μαζί και χάρηκα που είναι όλοι μαζί στην προσπάθεια αυτή να προσπαθήσουμε με το όλοι μαζί του Πρόεδρου Συγγενών να πετύχουμε το στόχο μας. Ο Λιχνίτης να παραμείνει το εθνικό μας. Energía.